είδανα γέρο που κλαίγε. Αγάπη. Σαν να τα ναι, παιδάκι. Τραγούδαγε την ώρα που δούλευε στα χτήματα. Οι μουσικές επιρροές του προέρχονται από τη δημοτική και βυζαντινή παράδοση. Η τραγουδίστρια που θαυμάζει πολύ είναι η Φιλιό Πυργάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες τόσο πολύ κόπο και ήρθες εδώ πέρα για μένα και για την Τατιάνα φυσικά. Θέλω να πω ότι είναι από τις μεγαλύτερες δημοτικές τραγουδίστριες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να λέμε αυτό που αξίζει ο καθένας, πρέπει να το λέμε. Τραγούδαγες εσύ στα πανηγύρια? Εγώ δεν πρόλαβα να τραγουδήσω, δεν πρόλαβα. Στο τραγούδαγες δεν το λέω, το λέω άνερα συντεχνικά. Ναι, βέβαια τραγούδα κατά εάν με τους φίλους, με τα παιδιά που πηγαίνατε. Εμείς μεγαλώναμε, η οικογένειά μας όλοι, μέσα στα κτήματα, μέσα αυτά, λέγαμε δημοτικά τραγούδια, αυτό με στεργατιά. Εδώ η περιφέρεια είναι το δημοτικό, είναι η μάνα εδώ η περιφέρεια. Χτύπαγε η καρδιά στην Ατά να αρπάξει το μικρόφωνο, να πει ένα τραγούδι. Ένιωθε ότι είχε καλή φωνή. Χτύπαγε ακριβώ, δηλαδή πέτυχε τώρα το. Διάνα. Χτύπησε τώρα, διάνα. Όντω, αλλά ήμουν πάρα πολύ τροπαλό άνθρωπο. Πολύ, πολύ. Δεν τόλμαγα. Δεν τολμούσα, α πούμε, να πω ότι έχει κάτι. Να λέω πάνω, δεν είχα αυτό το θράσο. Όπω και τώρα, είσαι τροπαλό άνθρωπο. Παραμένει. Λοιπόν. Αλλά μέσα μου όντως στερούγιζε η καρδιά μου να πάρω το μικρόφωνο να πω ένα τραγούδι. Να με ακούσετε, μήπως έχω ταλέντο. Δεν ήξερα, δεν ήμουν σίγουρος. Μου παρήπα καηδεμένο μου. Μου παρήγγειλε τα ειδονή. Μου παρήγγειλε τα ειδονή. Με το πέτρο χελιδονή. Στην αρχή της εφηβείας του δημιούργησε μαζί με κάποιους φίλους του ένα γκρουπάκι. Σαν μαθητής λέει δεν ήταν πολύ καλός, γι' αυτό και πήγε μέχρι την πρώτη ηλικίου. Εμένα το χωριό μου, εκτός από τη Μαυρόγια, και που είναι το χωριό μου, Μαυρόγια και ο Άγιος Δημήτριος, είναι αδέρφια χωριά αυτά. Λοιπόν, είναι και ορχομενός, γιατί όλοι μου οι φίλοι, όλα τα παιδιά δηλαδή, οι συμμαθητές μου είναι εδώ ορχομενό. Εγώ εδώ πήγα σχολείο. Και μάλιστα εδώ είναι ο Πάτρε Χαράλαμπος, είναι και ήταν καθηγητής μου. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Ένα παιδί που ποτέ δεν δημιουργήσε κανένα πρόβλημα. Κάνουμε μαζί και θρησκευτικά και επαγγελματικό προσανατολισμό. Και θυμάμαι πάντα που τους έλεγα στον επαγγελματικό προσανατολισμό ότι το πιο ωραίο είναι να διαλέξουν αυτό που επιθυμεί η καρδιά του. Και χαίρομαι που ο Γιάννης έτσι έχει προοδεύσει πάρα πολύ. Χαίρομαι γιατί παραμένει το αγνό και απλό παιδί που είχα γνωρίσει. Έλα, έστω σαν ζάλι στο πιωτό μου. Φοβάμαι για τον εαυτό μου. Όσοι αγαπούν νιώθουν μικροί. Η εκκλησία αυτή για σένα τι σημαίνει? Εδώ σημαίνει τα πάντα. Σημαίνει η κοπάνα που κάναμε κάπου εδώ πέρα, την κάναμε. Ακριβώς. Σαν παιδιά, οι εκδρομές ήταν εδώ. Εδώ πάνω στο κάστρο έχει ένα άλσος, ένα πολύ όμορφο έτσι μικρό άλσος. Στις πηγές των Χαρίτων που είναι λίγο πιο πέρα. Γενικά αυτόν τον τόπο τον αγαπάω και τον πονάω πάρα πολύ. Μα τη νύχτα που είμαι μόνο. Η Παναγιά έχει και μια άλλη ιστορία. Την ξέρει ο κόσμος, λίγο σε πολύ. Έχει την ιστορία τότε με τους Γερμανούς που ήρθαν να κάψουν τον ερχομενό. Και λίγο πιο κάτω έγινε ένα θαύμα, λένε ντόπιοι, και εγώ το πιστεύω. Ξαφνικά τα τάγκς βυθιστήκανε μέσα στο δρόμο. Ο αξιωματικός, ο Γερμανός που είδε μια γυναίκα με επιτακτικό τρόπο να σταματάει τα τάγκς και να μην τους αφήνει να προχωρήσουν, όντως
χωρίς να υπάρχει λάσπη, χωρίς τίποτα, βουλιάξαν τα τάγκες και δεν πηγαίνουν ούτε μπροστά ούτε πίσω. Ήρθε ο Γερμανός μέσα στην εκκλησία εδώ, είδε τη μορφή της Παναγίας και γυρίζει και λέει: αυτή σας έσωσε. Εγώ αυτό είδα. Ο Γιάννης Πλούταρχος στα 16 του χρόνια έρχεται στην Αθήνα για να πάει σε σχολή κομμωτικής. Δούλεψε ως κομμωτής, μάλιστα είχε και δικό του κομμωτήριο για να εξασφαλίσει τα προστοζήν, αλλά παράλληλα κυνηγούσε το όνειρό του. Τα βράδια τραγούδαγε.